Μα φοράει η Νικολίνα μόνο ρούχα σχεδιαστών και αυτό είναι κάτι που βγαίνει προς τα έξω? Για να δούμε τι θα γίνει. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει? Hi! Hi, δεν λες τίποτα. Εμφανίστηκα. Πραγματικά, είσαι σαν πεταλούδα. Αυτό ήθελα να πετύχω. Την πεταλούδα, το κατάφερες. Κάπως. Το κατάφερες. Πες μου, σε παρακαλώ, πού θα πας έτσι? Λοιπόν, θα σου πω για αρχή πως εμπνεύστηκα αυτό το ρούχο. Λοιπόν, αυτό το ρούχο είναι ενός φίλου μου σχεδιαστή. του Aethor, λοιπόν. Ναι. Και του λέω, αυτή την εβδομάδα έχω λουλούδια, θέλω κάτι με μουσελίνα. Και μου είπες του Aethor. Ναι, ναι. Και μου λέει, έχω ένα σχέδιο, μα θες να το δεις. Άλλο ήταν το σχέδιο, άλλο βγήκε. Ναι. Όλο αυτό ράφτηκε, να φανταστείς, πριν 7 ώρες, όχι 7, 17, αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες. Ναι, ναι, κατάλαβες. Και εκεί που πάω, λοιπόν, εγώ έχω καλεστεί να πάω στα Billboard Hot 100. Αυτό είναι όμως μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Δεν είναι? Είναι πάρα πολύ. Θα κάνεις πάταγο. Πριν βαθμολογήσουμε, θέλω να ρωθώ να δω πού σου φτάνω σήμερα. Στον νόμο. Πολύ ωραία. Δεν έχει γίνει πεταλούδα. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Θα πάω στο ζετάκι μου εδώ. Γεια σου, Νικολίνα μου. Hello. Έρχομαι σε σένα, γιατί εσύ είπες ότι η Σιμώνα αναφέρεται στην Νικολίνα προφανώς, ή αυτό που είπε προφανέστατα, με τους σχεδιαστές. Ναι. Αλλά και σήμερα η κοπέλα είπε, φοράω το ρούχο μου, είναι ενός σχεδιαστή. Το είπε με το που ξεκίνησε. Ναι, ναι. Ναι. Να πω. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχες μια καταπληκτική και εκρηκτική εμφάνιση, αλλά είδα μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι το κόνσεπτ σήμερα, που επιτάσσει να έχουμε λουλούδια, αλλά να κρέμονται, αλλά αληθινά, αλλά ψεύτικα, εγώ αισθάνομαι ότι μας επιδεικνύει σήμερα πιο πολύ τα κάλλη σου, τα οποία όλοι τα βλέπουμε και αναγνωρίζονται. Και βλέπω και ένα άτονο, άχρωμο φόρεμα, με δύο λουλουδάκια, ένα στο κάθε στήθος, τα οποία είναι και αυτά κακοραμένα και στραβά. Ναι, ήταν επίτηδες. Όχι τα κακοραμένα και τα στραβά. Το άχρωμα το φόρεμα για να κάνουν μπαμ τα λουλούδια. Έτσι δεν βλέπω ένταση, δεν βλέπω χρώμα, δηλαδή δεν μου κάνει. Δεν ήταν αυτό το ίνσπο μου, δεν ήταν αυτή η προσέγγιση μου. Δεν είπα θα βάλω 100 χρώματα σε λουλούδια, είπα θα βάλω κάτι λευκό και θα το πάω προς την κατεύθυνση που ήθελα, που είναι το naked που μου λες ότι βλέπεις και εμένα μ' αρέσει. Και επίσης στο... Και εμένα μ' αρέσει, αλλά όχι για σήμερα. Εμένα μ' αρέσει. Και όχι εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα έπρεπε να ήταν χρωματιστό για να σ' άρεσε. Όχι. Α, εννοείς το naked δεν σ' αρέσει. Σου είπα και πάλι ότι αισθάνομαι ότι σήμερα επιδεικνύεις πιο πολύ τα κάλλη σου και φανταστήκατε μαζί με το φίλο στο σχεδιαστή αυτό το φόρεμα. Έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά βλέπω πάλι... Κοίτα, το αρχικό ήταν να είναι ένα λουλούδι. Μόνο του στο στήθος, να είναι χειρότερα έξω. Χειρότερα ακόμα δηλαδή. Όχι, θα ήταν iconic, συγγνώμη. Και να είναι όλο ένα naked illusion. Δηλαδή, άμα ήταν ένα λουλούδι, αν εξαιρέσεις και το headpiece, τι βλέπουμε σήμερα στο concept? Ένα διάφανο φόρεμα? Εμένα αυτές οι εικόνες με εμπνέουν. Και αυτές οι εικόνες θέλω να φέρνω. Δεν θέλω να τις εμένα διεκπαιρώ. Εμένα δεν μου αρέσει σήμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνείτε, ούτως ή άλλως, και λέω να πάω στους κριτές. Για τα 2 μέτρα που είσαι. 2,3. Όχι τα μέτρα. Ωραία. Ο μέσος όρος είναι αυτός. Έλα.